Χίλιες δόσεις ηρωίνης εμπορικής αξίας 12.000 ευρώ θα σκορπούσαν στα στέκια των τοξικομανών τρεις βολιώτες που συνελήφθησαν χθες νωρίς το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου. Πρόκειται για τη δεύτερη σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών παρακολουθούσαν στενά τον τελευταίο μήνα τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων. Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 63 και 65 ετών, καθώς και για ένα 54χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και άλλες φορές στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ένας ολόκληρος μήνας είχε αφιερωθεί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου στο να παρακολουθούμε αυτά τα άτομα, να διαπιστώσουμε τη δραστηριότητά τους και την κατάλληλη στιγμή να επέμβουμε για να σταματήσουμε αυτή την δραστηριότητα. Οι τρεις άνδρες επρόκειτο χθες να διοχετεύσουν στην αγορά της Καρδίτσας συνολικά 318 γραμμάρια ηρωίνης, περίπου δηλαδή 1.000 δόσεις, που είχαν τοποθετήσει σε μπουκάλι από λάδι αυτοκινήτου για να μην ανιχνεύεται. Αστυνομικοί από το Βόλο ήρθαν σε επαφή με συναδέλφους τους από την αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας και σε συνεργασία με την ομάδα Δίας στις 4 και 10 χθες το απόγευμα κινητοποίησαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνδρες. Έγινε χθες μια καταδίωξη στην περιοχή της Καρδίτσας. Καταφέραμε αυτά τα άτομα να τα κινητοποιήσουμε και να βρούμε και την ποσότητα που φοβούμενοι τον έλεγχο των αστυνομικών, την πετάξανε από το αυτοκίνητο. Είχανε τρεις συσκευασίες ηρωίνης μέσα σε ένα μπουκάλι με λάδι αυτοκίνητου. Και το πετάξανε για να μην τους το βρούμε. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοί μας κατάφεραν και αυτό να βρούνε και να τους εκκινητοποιήσουν και στη συνέχεια στις κατοίκων έρευνες να βρούμε μια μεγάλη ποσότητα ηρωίνης. Μπορώ να σας πω ότι αυτή η ποσότητα πρακτικά ισοδυναμεί με 1.000 περίπου δόσεις και η εμπορική της αξία είναι 12.000 ευρώ. Σε κατοίκον ελέγχους που ακολούθησαν στο Βόλο βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί συνολικά 318 γραμμάρια ηρωίνης, 2,84 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 770 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, μια ηλεκτρονική ζυγαριά, κάρτες SIM κινητών τηλεφώνων μέσω των οποίων φαίνεται να έκλειναν τις δοσοληψίες τους οι τρεις συλληφθέντες και ένα κινητό τηλέφωνο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η τελευταία επιτυχία των ναρκωτικών και της ασφάλειας δείχνει ότι έμπρακτα κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Είμαι υπερήφανος πραγματικά για όλους μου τους συνεργάτες, πραγματικά, και όλα αυτά σας τα λέω με αισθήματα υπερηφάνειας. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις και από το αρχηγείο και από τη Γενική, να κάνουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εμφανή αστυνόμευση με αποτελεσματικότητα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης κατέσχεσε 100 κιλά χασίς.